μπορώ να τους φοράω στην αγκαλιά μου. Ήταν νομίζω η σπουδαιότερη στιγμή της ζωής μου. Είχες παιδευτεί να κάνεις παιδί? Ναι. Και δεν τα κατάφερα ποτέ να κάνω ένα παιδί φυσικά. Το μάλλον τον υιοθέτησα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν τον είχα γεννήσει εγώ. Δεν ξέρω αν θα είχα πάρει τόσο πολύ χαρά. Και τώρα ξέρεις που έτσι όταν τυχαίνει και βρίσκομαι με ανθρώπους που είναι γυναίκες που θέλουν να έχουν ένα παιδί δικό τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνουν αυτή την απόφαση. Τον υιοθέτησες πολύ μικρό, ε? Ναι. Και πότε το πες? Αμέσως. Αμέσως. Όσο πιο γρήγορα το ακούσει ένα παιδί, τόσο πιο φυσικό είναι γι' αυτό. Και οι άντρες που είναι? Άντρες, δεν γίνεται ζωή χωρίς άντρες, πώς θα γίνει. Αλλά όπως λέγεται το τραγούδι, οι άντρες παίρνουν μαμά. Δεν ανήκες σε κάποιους άντρες τη στιγμή του μεγάλου έρωτα? Ναι, μόνο εκείνες τις στιγμές. Τραγούδησα στο Μέγαρο και ξαφνικά που... έχασα τη φωνή μου. Πρόλαβες, τραγούδησες λίγο πάντως. Τραγούδησα τρεις μέρες, ενώ έπρεπε πέντε, και με πείραξε τόσο πολύ. Έκλαιγα σαν μωρό παιδί όταν έπαθα αυτό το πράγμα. Ήταν πώς θα το πιστέψω, ότι δεν ήμουν άξια, δεν ήμουν ικανή να κάνω πέντε συναυλίες και έκανα μόνο τρεις. Ήταν πώς θα το συγχωρέσω τον εαυτό. Είχα τη στεναχώρια του Γιώργου. Γιατί ο Γιώργος είναι η οικογένειά μου, ο Γιώργος και ο Μάνος, ο αδερφός μου και το παιδί μου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Έζησε μια μεγάλη περιπέτεια ο Γιώργος αυτές τις μέρες, ε? Πολύ μεγάλη. Ήταν πεζός και τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Έζησε από ένα θαύμα. Ναι. Ο Γιώργος, και ευτυχώς είναι πολύ καλά. Είχες περάσει ποτέ κάποια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή? Πέρασα κάτι με την υγεία μου. Τώρα είμαι καλά. Αυτό δεν είναι μύθος. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ένα από τα πράγματα που σε πονάνε τη στιγμή που εσύ ζεις ένα δράμα, ας πούμε, βλέπεις ότι η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδί μου, κανονικά. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να ζουν τη ζωή τους, και καταλαβαίνεις τη ματαιότητα. Ο κόσμος, είμαστε. Ναι, υπάρχει και χωρίς εμένα ο κόσμος. Για πες το πιο αγαπημένο στίχο. Όλα σε θυμίζουν. Όλα σε θυμίζουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι το πιο δικό μου, αισθάνομαι. Έχεις το τραγούδι για κάποιον? Ναι, κάποια στιγμή το τραγουδούσα για τη μητέρα μου, γιατί συμπτωματικά τότε την έχασα.